Ξεκινάω με το Easy Express. Πώς πέρασες, ποια είναι η εμπειρία σου? Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Το έχω ξαναπεί ότι είναι μία από τις πιο δυνατές εμπειρίες που έχω ζήσει στη ζωή μου. Και με έχει αλλάξει και σαν άνθρωπο. Δηλαδή, ήμουνα αλλιώς πριν το καλοκαίρι και είμαι αλλιώς τώρα. Υπήρξαν κάποια σχόλια για φλερτ, θα πω, για ειδήλιο με τον Κωνσταντίνο τον Βασάλο. Τι συνέβη τελικά? Πραγματικά δεν νομίζω να το πίστεψα και κανείς αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει κάποιο ειδήλιο. Απλά είναι ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας ο Βασάλος και ενδεχομένως λόγω της κατάστασης που συμβαίνει τώρα στην προσωπική του ζωή και επειδή εγώ είμαι μόνη. Καλά, τα τελευταία χρόνια όποτε είμαι μόνη, για κάποιο λόγο μπορεί να ξυπνήσω το πρωί και να έχω μια σχέση, την οποία ούτε καν τη γνωρίζω. Αλλά ενδεχομένως γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος ο Βασάλος και ο Φίπστερ και έχω δεχθεί με αρκετά παιδιά στο παιχνίδι που κάνουμε παρεούλα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι. Πόσες σχέσεις σου έχουν χρεώσει όλα τα χρόνια της καριέρας σου? Καλά, δεν το συζητώ. Δηλαδή, πολλές. Πολλές. Δεν προλαβαίνω. Υπήρχε φάση της ζωής μου που ήμουν με έναν άνθρωπο για καιρό που δεν το είχε αντιληφθεί κανένας απολύτως. Αυτό είναι και το normal και το λογικό και το είχα διαφυλάξει πάρα πολύ ζωστά. Μιλάς για τον συγγραφέα? Όχι. Αυτό ήταν κάτι το οποίο εγώ είχα βγει και το είχα πει. Γυναίκα και μοναδική σχέση η οποία βγήκα και γνωστοποίησα μόνη μου. Μιλάς για κάτι άλλο το οποίο δεν βγήκε? Μιλάω για κάτι το οποίο, ναι, δεν το ξέρεις εσύ, Αλέξη μου, δεν θα το πεις, δεν θα το μάθεις. Ναι, μου έχει τύχει στη ζωή μου να υπάρχει κάτι στη ζωή μου, να μην το ξέρει κανένας και να μου χρώνανε πράγματα και απλά γελούσαμε. Περισσότερο ανταγωνιστικοί είναι οι άντρες ή οι γυναίκες? Νομίζω ότι στη δουλειά αυτή περισσότερο ανταγωνιστικοί είναι οι άντρες. Σου έχουν χαμηλώσει μικρόφωνο? Ναι, καλέ. Εννοείται. Σε έχουν κακοφωτίσει? Ναι, κατά κόρον. Σε φλερτάρουν στο Instagram? Ναι, με φλερτάρουν. Στο live δεν ξέρω τι γίνεται. Στο live. Έχεις βγει ποτέ ραντεβού μέσω Instagram? Έχω βγει, ναι. Και πώς πήγε? Έγινε σχέση. Ναι? Ναι. Με επώνυμο άνθρωπο? Ναι. Τη δημιουργία οικογένειας σκέφτεσαι? Δεν είναι πρωταρχικός σκοπός. Πιο πολύ με ενδιαφέρει το να βρω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ξένος μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο, να το βρω, να δεθώ και να είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα, τώρα το αν θα κάνω παιδί ή το αν θα κάνω γάμο, δηλαδή να κάνω αυτό με τα Στέφανα, είναι κάτι που δεν με απασχολεί καθόλου. Και μια άλλη φιλία γεννήθηκε στο Easy Express με τον Χρήστο Ζώτο, με τον, ναι, οποίο συνεργάζεστε. Ναι. Πες μου για αυτή τη συνεργασία. Ο Χρήστος Ζώτος είναι ένα πάρα πολύ ήρεμο και έτσι προσγειωμένο παιδί. Είχαμε πάρα πολύ καλή επικοινωνία. Γυρίζοντας, σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή τη συνεργασία, η οποία, δόξα τω Θεώ, αποδεικνύεται ότι μας πάει πάρα πολύ καλά. Στο Στέαρς. Στο Στέαρς, όπου εμφανιζόμαστε κάθε Σάββατο και Κυριακή.